Τα συναισθήματά μου είναι πάρα πολλά και απερίγραπτα. Δεν περίμενα να πιάσω το όριο για το παγκόσμιο. Δεν ήταν αρχικά ο στόχος μου. Από τη στιγμή όμως που το κατάφερα, συνεχίζουμε δυναμικά, με πολλές προπονήσεις. Εντάξει, νιώθω περήφανη. Θα κάνω ό,τι το δυνατόν μπορώ και βλέπουμε. Ο στόχος μου στο παγκόσμιο είναι να έχω μια καλή επίδοση, να προσπαθήσω να κάνω ό,τι το δυνατόν καλύτερο μπορώ και από εκεί να το ευχαριστηθώ και από εκεί και πέρα συνεχίζω. Όλα ξεκίνησαν από τον καθηγητή μου, ο οποίος είχε δει τις ικανότητές μου και αποφάσισε να με στείλει στο σχολικό πρωτάθλημα πέρυσι τέτοιο καιρό. Έκανα αρχικά σφαίρα, βγήκα πρώτη και μετά ήρθαν οι εκπρόσωποι από τον Έσπερο Λαμίας στο σχολείο, με διάλεξαν και αποφάσισα να συνεχίσω σε αυτό το άθλημα. Αρχικά ξεκίνησα με τη σφαίρα, αλλά στη συνέχεια με έλκυσε περισσότερο ο δίσκος και έτσι έχω καταφέρει αυτό τον ένα χρόνο ό,τι το δυνατόν που μπορούσα, ό,τι καλύτερο. Για μένα είναι ένα άθλημα στο οποίο μπορώ και εκτονώνομαι όταν έχω κάποιες δυσκολίες. Επίσης, το κάνω με χαρά, όρεξη, υπέροχη διάθεση. Κάνω ό,τι το καλύτερο μπορώ για να έχω κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα και στο μέλλον μπορεί να το συνεχίσω και ως επαγγελματισμό. Ο προπονητής μου είναι ένας πολύ υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος με τις κατάλληλες συμβουλές που μου έχει δώσει έχω φτάσει σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Ελπίζω να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι και να φτάσουμε όσο το δυνατότερο πιο ψηλά.